Όπως γνωρίζετε, είχαμε σήμερα μια έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό την Προεδρία μου εδώ στο γραφείο της Αναπληρωτής Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής για να εξετάσουμε τα οξυμένα προβλήματα που έχουμε βεβαίως όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες από την ραγδαία αύξηση της εισρωής προσφύγων και μεταναστευτών και μεταναστών, ειδικά στο νησιωτικό χώρο. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα το οποίο υπερβαίνει την Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα διεθνές, είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, υπό την έννοια ότι έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που καθημερινά μέσω των χωρών υποδοχής, διαμέσω της Ελλάδας και της Ιταλίας, προσπαθούν να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό χώρο, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ύπαρξης στις χώρες από όπου προέρχονται. Έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις εξαιτίας ακριβώς της κατάρρευσης των χωρών προέλευσης των προσφύγων, κυρίως της Συρίας, αλλά και άλλων χωρών που εδώ και καιρό αποτελούν πεδία στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η όξυνση του φαινομένου είναι αποτέλεσμα της άλογης στρατηγικής παρεμβάσεων της Δύσης τα τελευταία χρόνια στις χώρες αυτές και κυρίως στην Συρία και στη Λιβύη, παλιότερα στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, το πρόβλημα τώρα καλούνται να το αντιμετωπίσουν δυστυχώς αποκλειστικά οι χώρες υποδοχής και είναι τεράστιο τόσο στην γειτονική Ιταλία αλλά και στη χώρα μας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναδείξει την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος και έχει διεκδικήσει σε δύο διαδοχικές συνόδους κορυφής όπου ζητήσαμε να τεθεί το ζήτημα, έχει ζητήσει να αξιοποιηθούν υπάρχοντα μέσα αλλά και νέα έκτακτα κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αλλά κυρίως έχουμε ζητήσει να υιοθετηθεί η αρχή του διαμερισμού της ευθύνης στο πλαίσιο των ιδρυτικών αξιών, επιτρέψτε μου να πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αρχή της αλληλεγγύης και της συνευθύνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα συμπεριλήφθηκε τόσο στην πρώτη απόφαση της Συνόδου Κορυφής όσο και στην δεύτερη. Το λέω αυτό διότι δεν ήταν αυτονόητο. Στο αρχικό σχέδιο στην πρώτη Σύνοδο δεν υπήρχε αναφορά στην Ελλάδα. Τόσο λοιπόν στην πρώτη όσο και στη δεύτερη Σύνοδο έγινε ειδική αναφορά στην Ελλάδα μαζί με την Ιταλία ως τις δύο ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής ειδικών κονδυλίων, τεχνικών ομάδων, τεχνικών μέσων, ειδικών εμπειρογνωμόνων, αλλά και ειδική μέρημνα για την μετεγκατάσταση συγκεκριμένου αριθμού προσφύγων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, με επιμονή ορισμένων χωρών, αυτό αποφασίστηκε να γίνει σε εθελοντική βάση. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διότι η αρχή της αλληλεγγύης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται à la carte και εθελοντικά από μια σειρά από χώρες. Και εδώ ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να υπογραμμίσω ότι όψιμα μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας αρνούνται να υιοθετήσουν την αρχή της αλληλεγγύης και αξιώνουν η αντιμετώπιση του προβλήματος να γίνεται à la carte και κυρίως από τις χώρες υποδοχής. Η συνεργασία μας βέβαια κυρίως με τις χώρες του Νότου που είναι οι χώρες υποδοχής είναι συνεχής για να αντιμετωπίσουμε από κοινού το πρόβλημα και θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Στη σημερινή διευθυντική σύσκεψη επεξεργαστήκαμε ένα άμεσο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση
των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και πήραμε ορισμένες αποφάσεις. Αποφασίσαμε τον διαρκή συντονισμό των συναρμόδιων Υπουργείων και των αντίστοιχων Υπουργών υπό την ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας του Αλέκου Φλαμπουράρη αλλά και της αρμόδιας αναπληρωτή Υπουργού της Θασίας Χριστοδουλοπούλου. Στόχος αυτού του διαρκή συντονισμού του διαρκού συντονισμού είναι η ταχύτερη δυνατή αποφόρτιση των νησιών που σήμερα βρίσκονται ως κέντρα υποδοχής σε μια πρωτοφανή αιχμή. Στόχος λοιπόν η ταχύτερη δυνατή αποφόρτιση των νησιών αλλά και η ενίσχυση των υποδομών πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, η ενίσχυση των διαδικασιών ταυτοποίησης των προσφύγων και η δυνατότητα της ταχύτερης δυνατής μετακίνησής τους από τα νησιά, τα κέντρα υποδοχής προς τον υπηρετικό χώρο. Δεύτερον, αποφασίσαμε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την άμεση συγκρότηση της ειδικής διαχειριστικής αρχής που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο, μία αρχή που εγκαίρως νομοθετήσαμε στο τελευταίο νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια, είχε συμπεριληφθεί το σχετικό άρθρο για την συγκρότηση αυτής της αρχής, προκειμένου διαμέσου της αρχής να έχουμε τη δυνατότητα της άμεσης αξιοποίησης των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων τόσο για την ασφάλεια των συνόρων όσο και για την ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό ιστό. Έχω δώσει εντολή για την ανάκληση αδειών προκειμένου η διαχειριστική αρχή να είναι έτοιμη το συντομότερο δυνατό τις επόμενες μέρες ώστε να μπορέσουμε άμεσα να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια που κατακτήσαμε στις τελευταίες συνόδους κορυφής ως άμεση βοήθεια για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υποδοχής και ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών. Επίσης αποφασίσαμε την ανάληψη όλων των δυνατών πρωτοβουλειών για τη διεθνοποίηση του προβλήματος. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι διεθνές, είναι ευρωπαϊκό. Με σχετικά διαβήματα τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την ενίσχυση της συνεργασίας και των διπλωματικών επαφών με όμορες χώρες και ειδικότερα με την Τουρκία. Όπως γνωρίζετε, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση προσφυγικών ροών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νούμερα, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι απαραίτητη η συνεννόηση και η συνεργασία με την γειτονική χώρα, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι σχετικές βοήθειες και τα σχετικά κονδύλια πρέπει να απευθυνθούν και εκεί. Και αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο κατέθεσα επισήμως στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Πάρθηκε απόφαση να υπάρξουν επίσημες επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την γειτονική χώρα. Αλλά οι επαφές και της χώρας μας με την γειτονική χώρα και άλλες όμορες χώρες έχουν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να υπάρξει συντονισμός για τον μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Και ταυτόχρονα αποφασίσαμε να πάρουμε και ευρύτερες πρωτοβουλίες ενημέρωσης τόσο των κυβερνήσεων όσο και των λαών της Ευρώπης για το βάθος και τις επιπτώσεις του προβλήματος που σήμερα αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Τέλος, αποφασίσαμε να λάβουμε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες για την άμεση κινητοποίηση των υφιστάμενων κρατικών δομών αλλά και την κινητοποίηση των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοντών αλληλέγγυων πολιτών που έχουν ήδη αναλάβει σημαντική δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι όπως είχα
προαναγγείλει στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή σχετική ερώτηση για το ίδιο θέμα. Έχει βρεθεί ο χώρος της μετεκατάστασης των προσφύγων από το πεδίο του Άρεως και υλοποιείται εντατικά η διαδικασία μετεκατάστασης τούτες τις ώρες. Υλοποιείται εντατικά από όλες τις υπηρεσίες του κράτους. Βεβαίως υπήρξε μια καθυστέρηση που αφορούσε την ανάγκη να βρεθεί ο χώρος στα όρια της πόλης, να είναι προσβάσιμο στους πρόσφυγες, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι και χώρος αμυγούς κατοικίας. Έπρεπε να προηγηθούν τα συνεργεία της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του χώρου και της ΕΙΔΑΠ για την ίδρυυση και την αποχέτευση. Ταυτόχρονα έγιναν και ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι συνδέσεις σε κάθε οικίσκο που θα διαμένουν οικογένειες των προσφύγων. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος φιλόξενος όπου οι πρόσφυγες θα διαμένουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας, υγιεινής και ανθρωπισμού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνεισφορά τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου της Αθήνας, αλλά και την εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά των εθελοντών, όλων αυτών των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών που μετέτρεψαν το τελευταίο διάστημα το πεδίο του Άρεως σε ένα πάρκο αλληλεγγύης απέναντι σε συνανθρώπους μας που ψάχνουν τους όρους μιας αξιοπρεπούς ζωής. Θα είναι διαρκής η προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό μας υπερβαίνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε οικονομική κρίση, παρόλα αυτά αντιμετωπίζει και μια μεγάλη κρίση ανθρωπιστική μέσα στην κρίση. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ανταποκριθούμε στην ουμανιστική υποχρέωσή μας, από το υστέρημά μας να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα κάνουμε και ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αναδείξουμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, που είναι διαστάσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες της χώρας μας, είναι ευρωπαϊκές διαστάσεις και δεν μπορεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα να μην αντιμετωπίζεται με βάση την αρχή της αλληλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα άλλο νόημα αν πρόκειται για μια ένωση ξεχωριστών κρατών που το καθένα κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα, θα είναι μια ένωση χωρίς προοπτική και χωρίς μέλλον. Δίνει εξετάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Ελλάδας. Τις έχει δώσει τις εξετάσεις αυτές με αρνητικό τρόπο σε σχέση με το ζήτημα της οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι η άποψή μου. Ελπίζω να ανταποκριθεί θετικά σε ένα κυρίαρχο ζήτημα ανθρωπισμού, ανθρωπιάς, αλληλεγγύης που είναι η αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Δεν μπορεί οι χώρες υποδοχής να αντιμετωπίζονται ως αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Και ούτε βεβαίως μπορεί η Μεσόγειος θάλασσα να γίνει μια θάλασσα νεκροταφείο. Βεβαίως οι έλεγχοι, οι διασυνοριακοί, οι προληπτικοί, οι ουσιαστικοί έλεγχοι πρέπει να ενταθούν στα πλαίσια της νομιμότητας. Από την άλλη πλευρά έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν μια καλύτερη ζωή και δεν είναι βεβαίως ούτε στα πλαίσια των αξιών μας, ούτε της λογικής μας να βυθίζουμε σκάφη με μικρά παιδιά και με απροστάτευτους ανθρώπους. Βεβαίως τα σύνορα πρέπει να ελεγχθούν. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε μια ουσιαστική συνεργασία της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις όμορες χώρες, ώστε να αντιμετωπιστούν επί της ουσίας οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, αλλά να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα στην αιτία τους, και η αιτία τους είναι οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις που γίνονται σε αυτές τις χώρες όπου σήμερα μετά τους ανέμους που κάποιοι σπήρανε, καλούμαστε εμείς να θερήσουμε τις θύελες. Πιστεύουμε όμως ότι με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με το αίσθημα της αλληλεγγύης που διακρίνει τον ελληνικό λαό, που έχει στο DNA του την προσφυγιά, οι Έλληνες ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρόσφυγες και από την Μικρά Ασία αλλά και από τον ελλαδικό χώρο σε άλλες χώρες της Αμερικής, της Ευρώπης, μετανάστες και πρόσφυγες. Οι Έλληνες λοιπόν καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουμε με βάση αυτές τις αξίες, διεκδικώντας όμως τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή
της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του κοινού προβλήματος. Τέλος, θέλω να επισημάνω, όποιοι προσπάθησαν αυτό το εξάμηνο με έναν τρόπο εξαιρετικά προκλητικό να ασκήσουν, να μετατρέψουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα σε πεδίο μικροπολιτικής και μικροκομματικής εκμετάλλευσης, θα εκτεθούν. Εξετέθησαν όταν το προσπάθησαν λίγο μετά το Πάσχα, όπου κάποιοι ήθελαν να πούν ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές οφείλονται στην πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Και αμέσως μετά ήρθε αυτό το τραγικό συμβάν στη Λαμπεντούσα και τους διέψευσε δυστυχώς, αλλά τους διέψευσε εκτρά. Και σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες. Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει. Αλλά απευθύνομαι στις δυνάμεις εκείνες που στα λόγια τουλάχιστον θέλουν να αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα την εξάπλωση ρατσιστικών ιδεών και αντιλήψεων, της μυσαλλοδοξίας, αλλά μια εξάπλωση ιδεών που έχει οδηγήσει στο αποτέλεσμα να διευρύνονται τα κοινοβουλευτικά έδρανα με εκπροσώπους Χρυσής Αυγής. Και απευθύνομαι και στα μέσα ενημέρωσης, διότι ορισμένα εξ αυτών, προφανώς δεν απευθύνομαι στο σύνολο, αλλά ορισμένα εξ αυτών εξέθρεψαν αυτό το φαινόμενο. Το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα δεν αποτελεί πεδίο μικροκομματικής και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Όσοι το κάνουν θα εκτεθούν. Αντιθέτως, αποτελεί ένα πεδίο που καλούμαστε όλες μαζί οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα από τις προσεγγίσεις πολιτικές και τις ιδεολογικές, να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης. Αντιμετώπισης ενός πραγματικά οξυμένου προβλήματος. Και εμείς, σε ό,τι μας αφορά ως κυβέρνηση, αυτό θα κάνουμε και ζητούμε τη συνεισφορά όλων των δυνάμεων αλλά και όλων των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ.